στις περιοχές της Ανατολής, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, η παραγωγή προϊόντων δείχνουν και την ποιότητα και την ζωή και τον πολιτισμό όμως αυτών των ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν και να πουλήσουν τα αγαθά τους. Όταν κάποιος πλησιάσει έναν μικροέμπορα για να αγοράσει ένα αντικείμενο από αυτά που έχει ο ίδιος παράγει ή που έχει κατασκευάσει, τι γίνεται? Γίνεται ένα μικρό παζάρι. Αυτό δείχνει όμως ένα επίπεδο πολιτισμού. Όσο ο μικροπολιτής που έχει φτιάξει, για παράδειγμα, μια κουρελού ή ένα ύφασμα ή πουλάει κανέλα, δεν θέλει να κατεβάσει την τιμή, και όσο ο αγοραστής, ο Ευρωπαίος ή ο ντόπιος, προσπαθεί να χαμηλώσει και αυτός την τιμή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει το πόσο ένας εκτιμάει το προϊόν του που το κατασκεύασε και θέλει να το κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο, και πόσο η ζήτηση του καταναλωτή θέλει να αποκτήσει αυτό το προϊόν, γιατί όντως το θέλει. Αυτή η διαδικασία λοιπόν του παζαριού δείχνει την ποιότητα και το επίπεδο και την επικοινωνία των ανθρώπων, ένας υψηλός δείκτης πολιτισμού. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας βλέπουμε αυτό που παρακολουθούμε στην τηλεόραση, το Black Friday, το οποίο τι είναι? Κατεβάζουμε όλες τις τιμές απόλυτα των προϊόντων σε μια εξευτελιστική τιμή. Γιατί? Για να αρπάξουμε, και όχι για να αγοράσουμε, για να αρπάξουμε. Βλέπουμε το φαινόμενο να κατασκηνώνουν άνθρωποι ήδη από την προηγούμενη μέρα έξω από καταστήματα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Το βλέπουμε δυστυχώς και στην Ελλάδα. Γιατί? Για να αρπάξουμε τα προϊόντα. Αυτό γιατί γίνεται? Ο άνθρωπος είναι τόσο άδειος μέσα του και μέσα από την κατανάλωση προσπαθεί να αποδείξει στον εαυτό του ότι υπάρχει. Καταναλώνω, άρα υπάρχω. Είναι φοβερή αυτή η σύνδεση, γιατί απέχει από τη σχέση με αυτόν που έφτιαξε το προϊόν, από το αν ο ίδιος θα το χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν για να το μοιραστεί με άλλους, όχι για να ικανοποιήσει απλά μια ανάγκη του, αλλά συνήθως τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε τα έχουμε για να τα μοιραστούμε με τους ανθρώπους. Αν θυμηθούμε και την παραβολή με τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος συνάγει, μαζεύει πάρα πολλά πράγματα στην αποθήκη του, έρχεται η ανάλογη στιγμή όπου θα φύγει η ψυχή του, αλλά δεν είχε ποτέ καμία σχέση ούτε με τους άλλους, ούτε με τον Θεό. Έτσι ζει μια προσωπική εσωτερική κόλαση ο άνθρωπος, απλά καταναλώνοντας. Νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε όχι τόσο στην κατανάλωση, αλλά τόσο στο μοίρασμα και στην επικοινωνία με τους ανθρώπους, και να μοιραστούμε αυτά τα πράγματα που έχουμε ή που αγοράζουμε, και όχι να τρέχουμε σαν συρφετό επειδή μας το επιτάσσει η κατανάλωση, η κοινωνία και η προσπάθειά μας να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτή την άρρωστη διαδικασία της κατανάλωσης.